Αλλά το παιχνίδι με στεναχώρε, φίλε. Γιατί ρε, φίλε, τώρα αρχίζουμε έτσι. Δεν είναι, δεν είναι καλή ένα κτίριο να αρχίσει, αλλά ξέρετε πώ είμαστε εμεί. Τζευτικάρε μου, σήμερα έχουμε μαζί εδώ με το FIOF, γιατί είχαμε τη χαρά και την ευκαιρία να κάνουμε να ξεκινήσουμε να πάρουμε στα χέρια μα να δούμε το Bannister's The Ghost of New Eden. Ε, να το ξεκοκαλίσουμε. Eden Eden, Eden, Eden. Eden. Eden, ευχαριστώ που ευτυχώ πιέζεσαι και εσένα. Και θα μιλήσουμε έτσι, να πούμε δύο λογάκια, γιατί ξέρω ότι. Ε, πολύ το περιμένετε, το έχετε βάλει στο μάτι. Αν και τολμώ να πω ότι με το marketing που έχει κάνει focus, δεν ξέρω κατά πώς έχετε πάρει πρέφα την κυκλοφορία. Δεν κλωφό... έχει κάνει. Ναι, δεν ξέρω ότι ξέρω την κυκλοφορία αύριο. Με ρωτάνε άνθρωποι τι είναι αυτό το μπάνισερ στο οποίο έχω αναφερθεί στο stream. τι είναι αυτό. Λέω έχετε παίξει το Life is Strange, έχετε παίξει το Vampire. Μου λένε το Life is Strange κυρίω. Ναι, ναι. Λέω είναι από την ίδια εταιρεία. Μου λένε Λοιπόν, ναι, μια και το αναφέρει, η Ντότνο την εταιρεία, ε, γαλλική ομάδα, η οποία έχει ένα, έτσι, ε, μικρό, μια μικρή ωραία ιστορία. Να πούμε ότι το πρώτο της παιχνίδι ήταν το Remember Me. Τότε που το βγάλει μαζί με την Capcom, που αυτό αρχικά ήταν να γίνει Sony exclusive, ένα RPG Sony exclusive. Έκανε cut τα fan τη Sony και μετά το πήρε η, 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 Capcom, το οποίο πήγε άπατο. Άπατο πήγε σαν παιχνίδι, κοντε, κινδύνευσε να χρεοκοπήσει η εταιρεία και σώθηκε με το Life is Strange, που ήταν το, παιχνίδι, το breakthrough παιχνίδι της και από τότε άρχισε να κάνει ε, αρκετά ε, και, πως... Περίεργα project, δικά τη project, ρε παιδί μου. Που προσπαθούσε να, ε, να διαφοροποιηθεί από τα τριγουλαίοι παιχνίδια και να φέρει μηχανισμού όπω το Vampir που ήταν μια εξαιρετική περίπτωση RPG, ε, το Jusan που είναι τώρα πρόσφατα που θυμάμαι κλπ. Είναι ανεξάρτητο στούντιο και συνεργάζεται κυρίω με τη Focus. Αυτό ήταν ένα σύντομο ιστορικό για το ποια είναι η εταιρεία. Δεν είναι τυχαία εταιρεία τέλο πάντων. Και κάθε παιχνίδι της έτσι το περιμένουμε με μια ε, ανυπομονησία με την έννοια να δούμε τι έχει σκεφτεί να κάνει, Πώ έχει προσπαθήσει να το αφηγηματικό κυρίω κομμάτι. Να το προχωρήσει λίγο παραπέρα. Εδώ στην περίπτωση του Bannisters έχουμε ένα ε, ίσω το, το πλέον συμβατικό παιχνίδι τη DodgNot που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ε, και τολμώ να πω, δεν ξέρω τώρα, διόρθωσε μάμα, έχει υποθεί και πουθενά αλλού. Είναι το πρώτο Sony-like παιχνίδι. Θέλω να αρχίσω να, 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 να <σχε> απαγγέλω τώρα ή θες να κάνω μικρό σε αυτά που θα λες εσύ, πώς Όχι. θα το δοκιμαστούμε. Όπως θες, θα το, διάλογο θα κάνουμε. Κοίτα, γιατί το λέω Sony-like, εμένα τι μου δημιούργησε, δηλαδή τα πρώτα 10 λεπτά που ξεκινάω το παιχνίδι ε, μου βγάλε μια νόρμα πολύ, ε, ε, το, ξέρεις, το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα αρχίζει να μαζεύει από, από κάτω λουλουδάκια. Ε, Στέγε αρχίζουν και πέφτουν. Το τουέτο αρχίζει να μιλάει, το πρωταγωνιστικό τουέτο αρχίζει να μιλάει κατά Λέω αυτό είναι Sony. Είναι, δηλαδή το έχω ξαναδεί κάπου. Η κάμερα στον ώμο στο... Η κάμερα και θέτει μάζευε υλικά στο ναι. λιβάδι. Και αυτό που φωνάζει το παιχνίδι από την αρχή και πρέπει να σου το πω είναι ότι. Και δεν το κρύβει δηλαδή το κάτω. Λέξε διάτροπα, δεν... ούτε καν να το κρύψει. Ότι είμαι God of War 2018. Και τι εννοώ με αυτό. Ε, αντί για τσεκούρι έχει μια μουσκέτα, ένα ντουφέκι, το οποίο έχει παζλ όπω ο κράτο χρησιμοποιούσε το τσεκούρι για να ρίξει μια γέφυρα, το ίδιο πράγμα κάνει και αυτό. Βέβαια το κάνει με έναν πολύ καλοδουλεμένο τρόπο. Δεν είναι πουθενά. Ε, δηλαδή έχει δουλευτεί ο τρόπο και ο μηχανισμό όλο αυτό. Δηλαδή είναι 100% κόπια ενός God of War 2018 και αφού από τη στιγμή που αυτοί δεν το κρύβουν πιστεύω ότι δεν, 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 δεν θεωρούν ότι είναι και κάτι κακό. Όχι, δεν είναι κακό γιατί δουλεύει, έτσι. Μέχρι εκεί μπορούμε να σταθούμε αρκετά. Βέβαια, έχει πάρει και τα καλά του και τα κακά του. Θες να πει τα κακά... Κοίτα, θα, ολιστικά θα τοποθετήσω εγώ στο αυτό ναι. το παιχνίδι. Ε, Καταρχά είμαι μεγάλος φαν του VAMPIR. Θεωρώ ότι ναι. είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ε, αδιάλτητη ταυτότητα. Mm -hmm. Είτε παίξει το είτε παίξει το Βαμπύρ του 2019, είτε παίξει το Vampir προχθέ. Το Vampir είναι ένα παιχνίδι το οποίο κάνει κάποια πράγματα μοναδικά. Mm -hmm. Ωραία. Έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και είναι ένα τίτλο για τον οποίο έχω να να πάρα πολύ λίγα δυσάρεστα ε, στοιχεία. Πολύ ε, το... λίγα πράγματα στο Vampir για μένα δεν δούλευαν, ρε παιδί μου. Το, Θα το θέσω έτσι. Το πιο δυσάρεστο πράγμα στο Vampir ξέρει ποιο είναι. Το budget του. Ότι δεν είχε τα χρήματα να κάνει περιοχέ πολύ Διαφορετικέ και να έλεξες ένα παιχνίδι του μπάνω και να λες «Πω πω τι έπαιξα». Ε, το δυσάρεστο είναι μόνο ότι δεν είχε το budget να φτιάξει αυτό που έπρεπε το Vampyr να γίνει. Εδώ είναι η μαγεία του suspension of disbelief, ωραία. όπου αν το παιχνίδι μπορεί να σε κάνει να ξεχάσεις mm. ότι παίζεις παιχνίδι, ναι. το θυμάσαι ρόδινα, mm -hmm. θυμάσαι την απεικόνιση καλύτερη από αυτό που ήταν, mm -hmm. θυμάσαι την τεχνολογία καλύτερη από αυτό που ήταν. Εκεί που αποτυγχάνουν τα παιχνίδια πολλέ φορέ, παιδιά, εκεί που αποτυγχάνει το μέσο, είναι όταν δεν καταφέρνει να σε κάνει να ξεχάσει ότι παίζει mm -hmm. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μου ένσταση με πολλά παιχνίδια τα οποία για τον ΑΒ λόγο έγιναν πολύ αγαπητά από το κοινό, όπω για παράδειγμα το remake του Final Fantasy VII. Ο χαρακτήρα μου είναι ένα φωτορεαλιστικό και ο αντίπαλό μου είναι ένα γιγαντιαίο γουρούνι σε super high definition. Παίζω video game, τελείωσε και μου το κατέστρεψε. Δεν, δεν μπορεί ναι. να με πείς ότι αυτό που βλέπω έχει κάποια βάση σε υπαρκτή πραγματικότητα. Και το Vampire αυτό το πράγμα το κατάφερνε πάρα πολύ καλά. Σε έκανε να ξεχαστείς με στον κόσμο του. Είχε φοβερή ατμόσφαιρα, είχε εξαιρετικά καλή γραφή. Αφήγηση είναι φοβερή αφήγηση. Ναι, είχε τραγικούς χαρακτήρες, γιατί η κατάρα των απέθαντων είναι κάτι το οποίο και άλλα μέ μέσα της διάνοιας έχουν καταπιαστεί να, μα μας ε, Όπως στο Interview with the Vampire για παράδειγμα που δείχνει ότι το κορίτσι που δεν μεγαλώνει και θέλει να ερωτευτεί αλλά εξακολουθεί για πάντα να είναι παιδί ε, το, βάρο βάρος της αιωνιότητας, η απώλεια των αγαπημένων σου προσώπων το πώς συνειδητοποιείς ότι είσαι ένα παράσιτο ενώ πιθανότατα δεν θέλεις να είσαι, να είσαι έτσι. ναι, ναι. Έδινε πάρα πολλά τέτοια στοιχεία. Τώρα το Bannisters είναι τελείω διαφορετικό κτίνος εδώ. Ε, έχει ε ενθυλακώσεις στοιχείων από άλλα ζάνδρας και άλλες περιπτώσεις παιχνιδιών οι οποίες έχουν γίνει πλέον μιμς, mm -hmm. δηλαδή έχουμε να κάνουμε με, με, με τα χειρότερα στοιχεία του open world όπως για παράδειγμα η πραγματικότητα του smoke and mirrors design όπου δεν έχεις να κάνεις με έναν ουσιαστικά ανοιχτό κόσμο, Ψευτό, έχεις παιδι, ναι. παντού αόρατους ναι, τοίχου. Ναι. Ε, κάθε δύο λεπτά πρέπει να συρθείς μέσα από ένα πολύ μικρό ανοιγματάκι Ή να σκαρφαλώσεις σε ένα λόφο που είναι βαμμένος με κίτρινη μπογιά ναι, ναι, Η ναι. κίτρινη μπογιά, ο πρώτος που το έκανε ναι, αυτό ναι, ναι. Έχει διαπράξει το προπατορικό αμάρτημα <laughs> Στο review μου το οποίο θέλω να πάτε <laughs> να δείτε μετά από αυτό το review ναι. ε, Έχω ένα ολόκληρο στιγμιότυπο που κάθομαι απλά μπροστά σε ένα τείχο με κίτρινη μπογιά Και δεν το πιστεύω ότι το βλέπω ρε φίλε Ε hey, φίλε Στο... Αυτό που λε πραγματικά είναι και αυτό για το λόγο για το οποίο χαντακώθηκε τότε το Remember me. Γιατί είχε βελάκια παντού και σου λέγε πηγαίνε από εκεί. Ναι, το. Ε, το Bansers είναι πραγματικά ένα συμβατικό παιχνίδι. Δηλαδή θα τα έχει όλα στο πιάτο. Θυμηθείτε ακριβώ τη δομή που έχει το God of War του 2018, το οποίο μπορεί να καταλάβει προ τα που πρέπει να πα, το τι πρέπει να κάνει, αλλά ίσω και σε χειρότερο βαθμό, μέχρι και το που είναι τα bonfire σου βγάζουν καπνό. Εδώ είμαι, εδώ προ τα δω, έλα. Ε, γι' αυτό και αποτελεί ένα πολύ συμβατικό παιχνίδι για την τονου. Οκ, okay, προσπάθησαν ίσω να κάνουν το πρώτο breakthrough, να πάνε έτσι σε μια κατηγορία που είναι πιο εμπορική. Ε, δεν τους, για μένα δεν του θυμάει τόσο πολύ. Είναι όμω καλοδουλεμένη. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι δεν είναι γι' αυτό που το είδο να δουλεμένο. Για μένα εγώ έπαθα σοκ με ένα πράγμα που πάθει σοκ ε, στην αρχή. Ότι το παιχνίδι day one τρέχει απροβλημάτιστα. Εσύ το παίξει PC νομίζω. Το παιχνίδι έτρεχε 4K στο, σε ultra quality με DLSS στο quality. Ναι. 100 frames από το πρώτο build ναι. κανένα παράπονο. Ούτε, ούτε bugs ούτε glitches. Θυμάμαι άρχισα με την έκδοση 1,2 να εδώ, που σημαίνει ότι είναι πολύ μπροστά σαν έκδοση. Είναι προβλημάτιστα. Ε, γενικά, ό,τι θέλετε στο μοντέρνο συμβατικό σχεδιασμό σε ένα παιχνίδι θα τα βρείτε στο Bannister. Mm -hmm. Και όταν, όταν λέμε ότι αυτό είναι η αφήγηση, το πώ θα πει την ιστορία. Οι είναι screen τη φιλοφρονή των πρωταγωνιστών. Έτσι, μεταξύ του τουέτο που είναι η Αν. Μα, μα, ξέρεις, τι, ξέρεις τι, μου κάνει εντύπωση. Το πώ κορυδεύουν τον εαυτό του. Πώ τη λένε την ε, ε, γυναίκα πρωτογονίστρια, Αντέα. Πώ λέγεται στον God of War? Ατρέα. Λέω ρε φίλε, δεν γίνεται να το έχετε κάνει, να το έχετε κάνει τόσο. Ε, να μοιάζει τόσο πολύ επίτηδε. Δηλαδή. και να θέλει. Δεν μπορεί να το κάνει. Ε, δεν το κρύβει πουθενά αυτό για το God of War. Αυτό είναι λίγο ουροβόρο του αυτοσαρκασμού που βλέπουμε αυτό... σε πολλά μέσα. Εάν mm. το κάνω τόσο στην ψύχρα, δεν θα μου πούνε. Ναι αυτό. Ότι το πήρα ατόφιο και το ενσωματώ. Δεν δουλεύει ρε φίλε. Δεν α πούμε έχει και το κοράκι έχει και έχει μέχρι και τα φωσφοριζέ κοράκια του Όντιν. Στα έχει επίτηδε ε, μέσα στι πίσει να τα βλέπει, αλλά δεν μπορεί να τα σκοτώσει. Ε, δηλαδή, πραγματικά, ε, είναι νομίζω αυτό ο λόγο που λέγει αυτό. Γιατί αυτός ένα στούντιο που έχει καθιερώσει την ε, ταυτότητά του και μέσα από πιο τολμηρέ αφηγήσει για πιο mm -hmm. τολμηρού αντισυμβατικού χαρακτήρε να μπει στη διαδικασία να φτιάξει το συλλέκτη μανιταριών ε, έκδοση 3,87, δηλαδή δεν, δεν μπορώ να... Εγώ αυτό μπορώ να υποθέσω, κάτι το οποίο αν πάτε στο site της Arrowhead που έφτιαξε τώρα το Helldivers. Helldivers 2, a game for everyone is a game for no one. Mm -hmm. Ένα παιχνίδι το οποίο φτιάχνεται για να το πουλήσουμε σε όλους, δεν αφορά στην πραγματικότητα κανέναν. Θέλουμε να θέσουμε σαν bottom line εδώ το εξή. Εάν είστε ο καταναλωτής που θέλει να γυρίσει από τη δουλειά, να κάψει ώρες μέχρι να ενιστάξει, το μπάντσερ είναι μια χαρά. Mm -hmm. Δηλαδή, καλό τεχνικό τομέα, καλή μουσική, λειτουργικέ μάχε, mm -hmm. ε, mm -hmm. διανθισμένο με κάποια στοιχεία ε, build crafting ενδιαφέροντα. Και θα μαζεύετε πολλά μανιτάρια mm -hmm. και πολλά βρύα και πολλέ λιχίνε και πολλέ πέτρε και θα φάτε πολλέ ώρε. Ανάμεσα σε μικρά κομμάτια ενδιαφέροντα αφήγηση τα οποία χάνονται στι... στατιστικά στην ύπαρξή mm -hmm. τους. Είναι 9 στα 10 του χρόνου που αφιερώνει περιπλάνηση στο τίποτα με κανέναν NPC, με κανέναν ουσιαστικό Αυτό διάλογο. Αυτό είναι πολύ μείωτο πολύ του παιχνιδιού. Ναι, και μία στο τόσο συναντά κάτι ενδιαφέρον, έναν ενδιαφέροντα χαρακτήρα. Ο ενδιαφέροντα χαρακτήρα πρέπει πρώτα να σε βάλει να κάνει τρία πράγματα και μετά πα να τον βρει και του μιλά και τον ρωτά τέσσερι ερωτήσει ναι, ναι. και μετά πα παρακάτω να ξανακάνει το 9 στα 10 τη αναλογία. Είχα κάποτε ένα θεατή από το joystick που με βρήκε στο site, στο stream που μου έλεγε Για μένα το να παίζω video games είναι σαν να καπνίζω στον μπαλκόνι, ρε φίλε. Να περάσει λίγο η ώρα, ναι, να πάμε ναι. να την πέσουμε. Ναι. Αν είστε αυτό του είδου ο καταναλωτή, αυτό το παιχνίδι δεν έχει πολλά κατακριτέα σημεία. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Mm -hmm. Στερείτε τη ψυχή και τη ταυτότητα που μα έχει συνηθίσει η εταιρεία. Δεν είναι Ρε φίλε, δεν θα πω εγώ εν τέλει. Μπορεί τώρα να μπει και ένα μεγάλο επενδυτή στην εταιρία και It να πει φτιάξτε it's μου ένα παιχνίδι it's να γράψουμε ώρες... Η τέτσετ έχει μπει. Ναι. Γράψτε it's it's μου ένα παιχνίδι να γράψει ο παίκτης πολλές ώρες στο Steam. Ναι. Ε, και φτιάξτε, ε, φτιάξτε ε, αυτό. Ρε φίλε, να σου πω, καταξ... η κριτική που κάνουμε εδώ πέρα πιο πολύ είναι στο, στο συμβατικό τρόπο του... το, μοντερνο, το συμβατικό μοντέρνο σχεδιασμό που έχει. Γιατί κατά τα άλλα το, το παιχνίδι... Σε όλα τα κάνει καλά, πάρα πολύ καλά τα κάνει. Δηλαδή, δεν θα, άμα είσαι αυτό ο τύπο που του αρέσει το God of War, του αρέσει το Witcher, γιατί διαφοροποιείται και λιγάκι με το σχέση με το God of War έχοντα τα holding cases, κάτι μικρά, side quests, τα οποία α πούμε εκεί βάζει λίγο την ταυτότητά τη, τα οποία πρέπει να λύσει. Αν και βέβαια είναι πάρα πολύ εύκολο ο τρόπο που θα το λύσει, δεν είναι καμιά, καμιά πυρηνική φυσική, πώ θα λύσει τι υποθέσει. Και εκεί πέρα θα εστιάσει, θα πει για βαλισμού, θα πει για φόνου έχει ένα ενδιαφέρον δραματουργικό και θα βοηθήσει στο μηχανισμό που έχει το παιχνίδι και που εισάγει, στο, αν σου αφορά το ντουέτο, το οποίο, το, το, έχουν πει και από τα τρέιλερ, το, η Ατέα είναι φάντασμα και ο, Ρέντ μαζί με την Ατέα προσπαθούν να δουν πώς θα την επαναφέρουν στη ζωή σαν φάντασμα. Αυτά τα holding cases, τα αναφέρω γιατί έχουν ένα σημαντικό στοιχείο, στο τέλος, και εκεί ένα μεγάλο αρνητικό, στο τέλος σου καλούν να επιλέξει. Ποιον, να πάρει μια απόφαση. Για μένα αυτό, γνωρίζοντα τι κάνει κάθε απόφαση, τι βάρος έχει κάθε απόφαση από πριν, μου το έκανε πολύ μονοπλευρό. Πολύ, Ε, όχι, okay, ξέρω τι θα κάνω γιατί θέλω να δω αυτό το τέλο. Οπότε πήγαινα, πήγαινα συνέχεια προ τα εκεί. Οπότε αδιαφορούσα γενικότερα ε, να πάρω μια σωστή απόφαση, να πάρω μια απόφαση σύμφωνα με αυτά που έγιναν, σύμφωνα με την πλοκή που έγινε στο, στο side quest. Έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά γρήγορα σπάνε γιατί είναι και εύκολο να τα λύσει, είναι περισσότερο και fetch quest. Και, είναι και, ε, και στο τέλο σου πάνε το να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν έχω δει τέτοια αφηγηματική αυτοκτονία ναι. από την ισχαρή τριλογία Star Wars της Disney. Mm. Και τι εννοώ. Το παιχνίδι σου βγάζει ένα pop-up την πρώτη φορά που πρέπει να λύσεις ένα από αυτά τα συμβάντα και σου λέει ή θα αναστήσεις την αντέα και για να την αναστήσεις πρέπει να σκοτώσεις πολλούς από τους χαρακτήρες ή ναι. μπορείς να ελευθερώσεις αυτά τα πνεύματα ναι. με το μαλακό ή πιο βάναυσα. Τώρα ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης. Αυτά πραγματικά είναι στο άνοιγμα του παιχνιδιού. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, κανένα. Μα το... Και τα τρέλερ το, το γράφουν και στο τρέιλερ, Δεν είναι. Ναι. Μετά από μία ώρα το παιχνίδι, σε βάζει να ορκιστεί ότι θα ακολουθήσει αυτή την πορεία. Mm. ή τη μία ή την άλλη. Έχουμε δυόμιση τινά. Ή θα γίνει ο psycho killer στο παιχνίδι <laughs> για να μαζέψει. Η φτυχί... <laughs> χαρακτηρίδα είναι αξιογάπητη. Ναι, Η στο ναι, red. Ναι, ναι, ναι είναι καλή. Θα βάλει το red να γίνει ο psycho killer για να αναστεί την αντέα. Ωραία. Ή θα κάνει αυτό που λέμε banishing, στέλνει βία τα, πτώματα στο υπερπέρα, τα, τα, φαντάσματα στο υπερπέρα, θα του κάνει ascent που είναι να το στέλνει λίγο πιο κόμψα. Παραδεσένια. Ναι. ναι. Αυτά τα δύο μεταξύ του δεν έχουν καμία επίπτωση στο gameplay. Ναι, καμία. Είναι, είναι απλά για τη χαριτομενιά, να το κάνει πιο χαριτωμένο ή να το κάνει πιο άντε στο διάβολο, α πούμε. Ναι, ναι. Και το να σκοτώνει ορισμένου από αυτού του NPCs για αυτό που έπραξαν, που κάποιε φορέ είναι απόλυτα δικαιολογημένο το τι λειτουργήσαν έτσι είναι εκτό τόπου και χρόνου, ρε φίλε. Δεν βγάζει κανένα απολύτω νόημα. Ούτε για το επάγγελμα των χαρακτήρων, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο συνομιλούν. Δηλαδή, άμα μου βάζει τον Τζάκτον Αντεροβγάλτη να περιφέρεται στα δάση να μαζεύει μανιτάρια <laughs> και μου έλεγε στο τέλο του Hunting Case, θε αυτόν τον, τον, εργαζόμενο αναξιοπαθούντα να τον σκοτώσει στην ψύχρα εδώ που στεκόμαστε, θα <laughs> μπορούσα να το χάψω, ρε φίλε. τώρα δεν μπορώ να το χάψω. <laughs> και το, και το δυστύχημα είναι το εξή. Σου λένε. Θα δεσμευτεί αυτή την απόφαση. Μην και καμία μαλακία. <laughs> Τα τρόφι και τα τσίβερ του παιχνιδιού λένε e, ascend an antea, revive antea. Στο Σε απο... Σε... παιχνίδι σου λέει να παίξει δύο φορέ. Ναι, είμαι σίγουρο. σίγουρος. Ναι. Για να δει δύο τέλη από τα οποία περίπου στη μέση του παιχνιδιού κλειδώνεσαι ή στο ένα ή στο άλλο. Ναι, ναι. Γιατί αν δεν έχει δολοφονήσει αρκετού, δεν έχει αρκετό life essence για να την αναστήσει. Ναι. Ε, εάν ε, έχει πράξει το αντίστροφο, κλειδώνεσαι από την πρώτη αναφορά. Είναι ό,τι πιο τσάινα έχω mm. δει το τελευταίο διάστημα. Σου λέει πρέπει να κάψεις πολλές ώρες για να γράφει ο σερβερ μας ότι οι παίκτες έπαιξαν πολλές ώρες μπάνισερς. Ε, Είναι δημιουργική χρεοκοπία. Α, Α, το αυτό λες το λες πολύ τώρα. καλά. Ε, ναι. ναι, δηλαδή, ενώ λέω πω ωραία, ωραία φαίνονται αυτά τα cases, θα είναι και λίγο Witcher φάση και λοιπά, θα έχουν ένα ενδιαφέρον. Αλλά γρήγορα μου το σπάσανε, δηλαδή μπορεί κάποια, κάποια στιγμή, νομίζω, κάποια που ήμουν και λίγο κουρασμένο, τα προσπέρασα και fast skip, skip skip να πάμε στο τέλο να πατήσω την επιλογή. Τόσο, ε, τόσο εύκολα σπάει. Και μια και ανέφερε και στην αρχή, πιο νωρίτερα για, το, για τα περιβάλλοντα. Κοίτα, εγώ όταν είχα στο μυαλό μου το Bannisters και ξέροντα ποια είναι η περίπου η χρονολογία που διαδραματίζεται είναι τέλο 17ου αιώνα, 1600 κάτι, 1685-1695, το οποίο ήταν ξέρετε, αυτέ τι εποχέ με τι μαύρε μαγείε, τα κλπ. Τύπου στυλ Witch, την ταινία. Η οποία είναι μια εξαιρετική, ωραία, σκοτεινή, δαρκύλα αφηγηματική ταινία με ένα ωραίο τέλο. Και κάτι τέτοιο περίμενα να δω. Δάση σκοτεινά, με μαγείε μέσα να, να ψαχνόμαστε κλπ. Δεν βλέπει κάτι τέτοιο. Βλέπει βέβαια τα δάση, σου, βγάζουν αυτά τα δάση τη Αμερική τα πυκνά, τα οποία όμω είναι άδεια. Δεν υπάρχει ούτε ζώο. Επειδή πέσει πίση, ούτε ζώο. Σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, εκτό από τα φαντάσματα, τα μπαρμπαδελάκια. Το Ρέμναν δεν έχει πιο πολλά ελάχιστα. Ναι, Εκτό από τα μπαρμπαδελάκια που είναι, ξέρω τρία φαντάσματα και δύο σκύλοι που μοιάζουν αγελάδε, δεν έχει μεγαλύτερη ποικιλία. Πόσο πιο ωραία θα ήταν και οργανικά να σου πει ότι θα και μια αρκούδα κάποια στιγμή άσχετα από αυτό που, που, εσύ παλεύεις εκείνη τη στιγμή να έχει μια οργανικότητα σε αυτό το δάσο που είσαι ε, το μόνο σημείο που με έπισε ήταν λίγο εκεί με τα οχυρά τα παρατημένα που ήταν στο μυαλό μου κάπως έτσι η Αμερική τότε με τις ομίχλες κλπ. από εκεί και πέρα νομίζω και, το εκεί και πέρα, και εκεί πέρα σπάει δεν ξέρω ίσως τα λεφτά τα πολλά σχεδιαστικά πήγαν στο motion capture στο τοπιούς και λοιπά. γιατί πραγματικά είναι κρίμα να βλέπεις ένα ωραίο, γυαλισμένο κομμάτι... Δεν θέλω να το πω και σκατού, γιατί δεν είναι σκατού. Είναι ένα ωραίο κομμάτι... τυριού, ρε παιδί μου, το και οποίο πάλι, δεν τρώγεται. Και πάλι έχω μεγάλη ένσταση εδώ, θα σου πω γιατί. Εγώ θυμάμαι στο Vampyr, όταν έκανε τις υπέρτατε επιθέσει, ο Reed έκανε μια κραυγή, mm. λε και είχε δυσκοιλιότητα, ρε φίλε. Α, mm. mm. ναι, ναι. Ένα ναι, ναι. animation πολύ χλιαρό και ήμουν σε φάση... Ρε φίλε, όταν θες να δώσεις αυτό το empowering moment στο χαρακτήρα σου, όλη σου η αισθίαση πρέπει να είναι η, η, το ακουστικό αποτέλεσμα. Να νιώσω εδώ ότι αυτό το πράγμα που κάνω, α πούμε, τον άλλο θα τον διαλύσει. Mm -hmm. Και ήταν τελείως ανεμικό. Mm -hmm. Στο Bannisters έχεις την ικανότητα να, να πατήσεις το A και να κάνεις banning στον εχθρό. Ρε φίλε, δεν έχει animation. Ο εχθρός απλά mm -hmm. εξαϊλώνεται. Mm -hmm. mm -hmm. Όχι εξαϊλώνεται, εκρήγνεται ή εξανεμίζεται ή οτιδήποτε. Απλά δεν είναι εκεί το επόμενο δ Πού πήγαν τα λεφτά, ρε Τζίμι. Δεν ξέρω. Γιατί πραγματικά και εγώ θα με τα animation. Τώρα, όσον αφορά, επειδή ε. ανέφερες και το combat, ίσω είναι το μόνο που έχει ένα ενδιαφέρον. Αν το βάζετε, γιατί εγώ το βάλα κατευθείαν στο δύσκολο, δεν θυμάμαι πώ το λέει. Έχει ένα ενδιαφέρον. Στην αρχή, βέβαια, δεν θα το βρείτε καθόλου ενδιαφέρον. Εντάξει, είναι το, συμβατικό light attack, heavy attack, ένα κοντό dodge που δεν μου άρεσε και να πάρει. Αλλά μετά, όσο παίρνει τι δυνάμει τη μαζί σου να τις κάνεις συναλλαγή, Η ΑΤΕΑ είναι περίπου δουλεύει σαν εργαλείο όπως είναι ο ΑΤΡΕΑΣ, αλλά αυτή, ευτυχώς δεν έχει το ίδιο pattern στη μάχη, δηλαδή δεν έχεις δίπλα και εσύ πρέπει να ελέγχει. πρέπει να κάνεις switch στους χαρακτήρες που έχει ένα στρατηγικό έτσι, παιχνίδι μεταξύ τους και έχει και κάποιες super δυνάμεις, η μία μάλιστα μου θύμισε force poker έτσι πως την κάνει τη... Που, σπάει τα πάντα. Ε, For spoken, but better. But better, ναι, καλύτερο. Ναι. <laughs> αλλά εκ, εκεί πέρα, όταν μπαίνουν όλα πλέον τα, τα διαθέσιμα εργαλεία στη μάχη έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, είτε θα χρησιμοποιήσει τη μουσικήτα σου, πώ θα τη χρησιμοποιήσει που, βέβαια, εκεί έπιασε τον εαυτό μου να κάνει λίγο κατάχρηση του, 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 του φεκειού, ρε παιδί μου. Δηλαδή, επειδή μου ήταν πιο εύκολο να αρχίζω από μακριά και να τον βαράω όταν στοχεύω, έπιασε τον εαυτό μου να κάνει υπερ, υπερχρέση ε, του, του φεκειού. Κάπου εκεί πέρα δεν είχαν ένα σωστό balance. Ε, κατά τα άλλα, όμω. Ε, Έμεινα ικανοποιημένο από το πώ ε, έκανα τη μάχη και πώ χορογραφικά μια χορογραφία. Ηταν ε, έτσι. Ηταν ωραία στη μένα, σαν μάχη. Ένσταση εδώ. Για Ένσταση. Πες. Okay. Σε βάζει φυσικά να κάνει scripted μάχε ε, ναι. όπω το God of War. Σε έβαζε να κάνει εκείνα τα Portals, α πούμε. Ναι, ωραία. ναι. Τα Voice. Και έμπαινα σε αυτέ τι μάχε και έκανα chipping damage. ρε φίλε, Μ, ναι. Μικρά κομματάκια, μικροσκοπικέ ποσότητε ζημιά. Και λέω, δεν μπορεί να είναι αυτό το hard όταν έχει ακόμα έναν βαθμό δυσκολία. Κάτι δεν κάνω εγώ σωστά. Εξεπλάγει με τον χειρότερο τρόπο όταν διαπίστωσε ότι πάνω δεξιά δεν έλεγε κάτι ο χαρακτήρα, δεν το είχα διαβάσει κάπου μέσα στο in-game. Υπήρχε ένα παραθυράκι πάνω δεξιά που έλεγε Σε αυτή τη μάχη κάνει πιο πολύ ζημιά αν κάνει sidestep επιθέσει. Σε αυτή τη μάχη κάνει πιο πολύ ζημιά εάν κάνει <laughs> running <laughs> επιθέσει. Ρε φίλε, είναι εμετικά immersion breaking. Ποιο το έβαλε εκεί αυτό το παραθυράκι. <laughs> ο Τζίζο μου τη δίνει αυτή τη γνώση. Πώ ξέρει ο χαρακτήρα μου ότι πρέπει να κάνει dodging attacks για να κάνει πιο πολύ ζημιά εδώ. Ναι, ναι. Είναι τελείω γκέιμι μαλακά. Είναι... Γιατί λέμε, κάνουμε τη σύγκριση με τον God of War το 2018, που εξακολουθώ να πιστεύω και θα το λέω στον αιώνα τον άπαντα, ότι ήταν η one and done συνταγή που μόνο μία φορά θα εντυπωσίαζε τον mm -hmm. God of War το 2018, εκτό αν είσαι special person τη Sony, ρε, φίλε. Εντάξει, γι' αυτό και το Ragnarok είναι τόσο προβληματικό σα παιχνίδι. Αλλά εδώ παίρνουμε τα χειρότερα χαρακτηριστικά και βγάζουμε από την εξίσου το immersion, βγάζουμε το, ναι. να, το να, γίνει ο κόσμος αυτό. Μου πετάς παραθυράκια να μου εξηγήσει ότι έτσι θα εξελιχθεί το σενάριο, έτσι θα εξελιχθεί ο χαρακτήρας, ε, οι πρωταγωνιστές μας εδώ βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, αν πατήσεις αυτό το κουμπάκι θα κάνεις αυτό, αν κάνεις αυτή την επίθεση θα κάνεις πολύ ζημιά. Δεν είναι tutorials. Μενόμενος, μενόμενος ανα... είναι... ο Φάιος. Είναι αναπερίπτωση. Ναι η λύση στο εκάστοτε βήμα που ήδη σου παρουσιάζεται σαν αστερινότητα καθυστερημένο. Γιατί βελάκια, μπογιέ, ε, και η γιγαντιαία γαμισιάτικη κολολίστα στο inventory σου που σου λέει πόσο σε εκατό του κόσμου έκανε, μαλάκα. Ναι, 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 Και εγώ το, το είδα αυτό φρίκαρα. Ένα ε... ποσοστό έκανε τόσο από το πράγμα που φτιάξαμε. Δεν είναι δυνατό, ρε, μαλάκα αυτό. Με τρελαίνουν αυτά τα πράγματα. Να σου Νομίζω ότι σε απογοητεύει, καλά και εμένα, αλλά νομίζω ότι σε απογοητεύει ότι επειδή γράφει το κουτάκι Ντότνοτ. Δηλαδή, αν έγραφε. Καλά, άμα έγραφε ο Ιούμπιζο, δεν θα το έπαιζε. Ε, θέλω να σου πω. Όχι, 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 το καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω το απογοητεύει. σε απογοητεύει περισσότερο ότι είναι Ντότνοτ και το κάνει αυτό το προπαρτορικό αμάρτημα ή ότι μπορεί να βγει ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είμαι ο μεγαλύτερο φαν τη δουλειά του. Τα Life Strange ελάχιστα τα άγγιξα. Mm -hmm. Έπαιξα πολύ από τον Βαβλίρ και είδα και λίγο να το tell me why. Μόνο Ωραία. το ένα έχει κάνει. Ναι. Το πρόβλημα μου, παιδιά, είναι το εξή. Εμένα, ρε φίλε, πάντα το πρόβλημά μου είναι ο ορίζοντα των καταστάσεων. Με την πολιτική, με το gaming, με τα πάντα. Το πρόβλημά μου πάντα είναι ο ορίζοντα των καταστάσεων. Όταν είσαι ένα στούντιο το οποίο έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι απλά πας και απλά πα τεκοφορμίζει στην πιο κενή μαλακία που μπορεί να κάνει άνθρωπο. Οκ, okay, ρε φιλαποποιήθηκε ταυτότητά σου. Είσαι άλλο ένα από τα στούντιο που κάνει ένα παιχνίδι που τρέχει στο λιβάδι με, το, με, την κάμερα στον νόμο. Mm. -hmm. Αυτό το παιχνίδι δεν έχει τίποτα το αξιομνημόνευτο. Ένα λειτουργικό τίτλο, ωραία, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ναι, είναι ναι, αξιομνημόνευτο ναι. ή ότι έχει κάτι να σου πει. Ναι, αυτό ξέρει τι. Πε χέστα όλα αυτά που είπαμε. Η Ντόντρο είναι μια εταιρεία που αφηγηματικά που έχει το narrative πάρα πολύ στα παιχνίδια τη. Ναι, αλλά εδώ το δολοφόνησε. Αυτό δεν έχει και κάποια αφήγηση κάτι. Να σου πει παραπέρα. Δηλαδή. Από πού να το, το πιάσει. Mm. Όταν το Uncharted 2 ήταν the hot shit, όταν το Uncharted 2 ήταν ό,τι πιο γαμάτο μπορούσε να παίξει, που θεωρώ ότι και είναι το, το ανώτατο ναι. των Uncharted τίτλων, είχα διαβάσει τον κύριο Γκέμερ, νομίζω, ένα άρθρο το οποίο το έχω ξαναναφέρει και στο Triple A. Είναι πραγματικά καλή ιδέα να σταματάω το διάλογο με το χαρακτήρα για να μαζεύω ναι, το θησαυρό ναι. πίσω από τον τοίχο. Ωραία. Ε, ρε φίλε. Ήταν 2009. Πέρασαν 15 χρόνια, ρε φίλε. 15 χρόνια. Και αντί να, να το υπερβούμε, έχουμε βυθιστεί χειρότερα. Θα πάρω δύο λεπτά να μιλήσω για το Final Fantasy Rebirth Demo, μαλάκες. Okay. δύο λεπτά, ρε μαλάκα. <laughs> Δεν το έχω πει, Πηγαίνει λοιπόν, να, να περάσει, σου λένε take point, προχωρά. Πηγαίνει μέχρι την άκρη μια δοκού η οποία υποτίθεται θα σε περάσει από τα πέντε τη μεριά του γκρεμού, πέφτει αυτή η δοκό, βλέπω το ματήρια, το βλέπω στη γωνία το μπουρδέλο, εκεί είναι, δεν με αφήνει να περπατήσω μαλάκα. Πηγαίνω με αυτή τη σαλιγκαρίσια γαμημένη ταχύτητα του Final Fantasy Remake, που αντί απλά να σου πει δεν μπορεί να πα από εδώ, τέλο, δεν περπατά μαλάκα. Πηγαίνει για άλλα 15 μέτρα, αλλά κάνει ένα βήμα ανά 3 λεπτά. Το θυμάστε αυτό το χαρακτηριστικό του remake. Εσεί που έχετε <laughs> ακόμα κριτική σκέψη. <laughs> Και πρέπει να πάω σαν το σαλιγκάρι να σηκώσω το γαμημένο το ματήρι, ρε μαλάκα. Ναι. Γιατί δεν έπρεπε να πάω από εκεί, γιατί δεν με άφηνε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν, μπορεί να πάει το 23, ναι. Είναι αναχρονιστικά σε επίπεδο ξερατού. Ναι. Κανένα δεν εντυπωσιάστηκε επειδή συμβαίνει αυτό. Το ότι το The Witcher 3 μου έλεγε Εδώ τελειώνει ο κόσμο. Και μου βγάζε το Derby Dragons από το πείμα, μπροστά στην οθόνη. Είναι έτσι φωτό πιο δημιουργικό. Βάλε... Αυτό να με βάλει να σφέρνω στην άκρη τη. Δηλαδή, δεν μπορεί φίλε αυτό να ήταν η καλύτερη ιδέα που μπορούσε να φανταστεί. Ναι, δεν βάλε. μπορεί να ήταν η καλύτερη ιδέα που μπορούσε να φανταστεί. Βάλανε και τα το ερωτηματικά του και εδώ στον Πάνισερ για να, να θυμίζουν λίγο από Witcher. Ε, εντάξει, τέλο πάντων, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά. Είπαμε και για την ιστορία, είπαμε για την αφήσγηση. Γενικότερα μιλήσαμε σαν τον τίτλο. Δεν είναι ένα τίτλο που προτείνεται full price μπορούμε να πούμε αλλά μόνο για αυτού. Εγώ θα πω μόνο για αυτού που του αρέσουν πάρα πολύ τα Sony παιχνίδια, γι' αυτό το δεν το πατυχαίνω το Sony Like. Βέβαια, θέλω να κάνω μια παρένθεση πάνω σε αυτό που έλεγε πριν. Μα τη δηλαδή με τη Μάη, που με το που ξεκίνησε το παιχνίδι, άρχισα να μαζεύω αυτόματα, χωρί να ξέρω τι είναι αυτό που μαζεύω. Δηλαδή, έπιασε, κάποια στιγμή, αφού έκλεισα το παιχνίδι τι πρώτε μέρε, σκέφτηκα. Ρε φίλε, το παιχνίδι δεν σου έχει πει τίποτα τι είναι αυτά που μαζεύει. Τίποτα, δεν έχεις μάθει. Στα πρώτα λεπτά δεν ξέρει τι είναι αυτά που μαζεύει και για τι θα τα χρησιμοποιήσει. Και άρχισε και τα μάζευε ασυνέστητα. Σε τι ρε παιδί μου, Σαν άνθρωπο, Σαν παίκτη, να μαζεύει μαλακίε χωρί καν να έχει εκπαιδευτεί έτσι. Μιλάμε για πολύ nuance πράγματα και η, η... η λεπτότητα τη λεπτομέρεια χάνεται στι μάζε. Ναι. Θα γράψει ο καθένα τη μαλακία του, θα γράψει ο καθένα στο μαγαζικό του κοντό του. Λοιπόν. Όταν βγαίνει από, από, το, από, από την Πόρτη Πόρτα στο Elden Ring, ένα παιχνίδι που τρέχει πάνω στην ίδια μηχανή, με του ίδιου βασικού μηχανισμού που τρέχουν τα παιχνίδια τη From Software από το 2009, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, τι κάνω τώρα. Ναι, αυτό. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι τι κάνω τώρα σε αυτό το παιχνίδι, που τον οποίο του μηχανισμού του έχω πλέον στο μεδούλι μου. Ναι, ναι. Γιατί έχει το κάτι ρεφιλ. Έχει μια δημιουργική εστίαση το παιχνίδι. Δεν θέλει να σε κάνει να νιώσεις άνετα. Θέλει να σε κάνει να αναρωτηθείς. Mm. Τώρα εντάξει, μιλάμε για γραφή από ανθρώπους οι οποίοι είναι στο υπερδιάστημα. <συμπή> από θέλει, να σε κάνει να σκεφτείς, θέλει να σε κάνει να σκεφτείς πού θα πάω, πού θα, θα, πάω, πού θα ζεις, πού θα δεις, το ναι. 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 Όταν βρήκα τον πρώτο τάφο στο Elden Ring από εκείνο και το, άγαλμα φα... που έριχνε με το δάχτυλο και πήγαινε η άβρα ναι. κτλ. Σκέφτηκα ότι το ανακάλυψα εγώ. ναι, ναι. Και το, άνοιξα την πρώτη φορά το δέντρο στον και βρήκα 20 τούλτιπς, ρε φίλε. Ναι. 20 τούλτιπς. Εδώ είναι ο βράχο που κατήρι, κατούρισε η Μαρίκα, και εδώ είναι το παγκάκι που κατσοτάχει. Είναι πατσίνκο μαλάκα. <laughs> Πάτα εδώ για να κερδίσει. <laughs> Πραγματικά. Και η, ο εκνευρισμό μου, ξέρει γιατί έρχεται. Είμαι κουρασμένο, επειδή δουλεύω πάρα πολύ τώρα και με το Hell Divers. Και απλά το βρίσκω προσβλητικό να σπαταλάνε έτσι το χρόνο μου, ρε ναι, μαλάκα. Ναι, ναι. Γιατί η ίδια η εταιρεία βρήκε Youtubers και, και μα προσέγγισε για να μας πει να κάνουμε reviews και να του κάνουμε java promotion. Mm -hmm. Ωραία. Και δεν μπήκαν αυτοί στη διαδικασία να το προωθήσουν το γαμιμένο το προϊόν τους. Mm -hmm. Ενώ αυτό το παιχνίδι είναι προϊόν βιοτεχνικής παραγωγής. Βγαίνει ρε από από τη... απ το conveyor belt. Mm -hmm. Δεν υπάρχει κάτι να πει. Με στεναχωρεί να ακούω του voice actors να έχουν κάνει τόσο καλή δουλειά. Mm -hmm. Με στεναχωρεί να βλέπω ε, τα environmental effects του, Με στεναχωρεί να βλέπω τα folies physics σου. Με στεναχωρεί να βλέπω και για μια τρύπα στο νερό, ρε φίλε. Mm -hmm. Και με έβαλε και έπαιξε αυτό το πράγμα 20 ώρε από τη ζωή μου να μην μου πει τίποτα και από την αρχή να μου ξεκαθαρίσει ότι ή θα διαλέξει το α, θα διαλέξει το δικό. Ποιο είσαι ρε μαλάκα που θα μου πει ότι θα το κάνω ή με τον άλλο τρόπο. Mm -hmm. Πού είναι η οργανικότητα τη επιλογή. RPG μου το πλασάζει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τίποτα role playing Τι Τίποτα. είναι το θέμα. Μεταξύ του βίνουμε τα reviews που δεν μα συμφέρουν όπω έκανε το Steam τώρα με το two Size Cunts να πούμε. Αν κάθε κόσμο και παίζει τέτοιε πίπε. Δηλαδή δεν. We're going down σαν είδο πραγματικά. Διαχειρίζονται την, την των reviews και τώρα αυτό το παιχνίδι δεν θα έχει κακά reviews. Όχι. Γιατί απευθύνεσαι σε ένα τεράστιο τραγούδι. Όχι, 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 όχι. Εφόσον δουλεύει αυτό το βίντεο game και μπορώ να κάτσω 30 ώρε να ξεχάσω ότι η γυναίκα. Φάιω, φάιω, φάιω. Μην πας μακριά. Ένα πράγμα. Ε, ε, μια... Εγώ πιστεύω. Μπορώ να καταλάβω πολύ καλά για ποιο λόγο έγινε. Ένα πράγμα θα κρατήσουν όλοι από αυτό. Μάλλον τρει λέξει. God of war. Αυτό θα δούνε, θα χτυπήσει ο αλγόριθμο του κεφάλου και θα αρχίζει ο άλλο να σου πει Ακόμα το πέρασα καλά. Να το πάρω, κάτσε να δω τι είναι. Δηλαδή νομίζω ότι έτσι μαρκετινιστικά θέλουν να το πλασάρουν, έτσι θέλουν να πλασάρουν ε, στην αγορά. Ε, Τέλο πάντων, το μόνο έτσι αρκετά καλό στοιχείο που έχει το παιχνίδι είναι ότι για παιχνίδι του 2024 τρέχει απροβλημάτιστα. Όποιο το πάρει day one, δεν θα χρειαστεί πάτσε να παίξει παιδί μου. Τέτοιο, τέτοια δουλειά μιλάμε, Ότι δεν Εκεί νέες, φτάσαμε, Μαλάκα. Να λέμε νέες, ότι δεν πάτησουν. Να δώσει ναι. να το χρόνο σου, επειδή δεν θα, θα κρασάρει το. Μαλάκα. Το λέμε, το λέμε το γιατί μπάτω... είναι το μοναδικό στοιχείο. Τινουμε τον πάτο του βαρελιού. Ναι. Και ξέρει ποιο είναι το τρομακτικό. Ναι. Δεν είναι ένα τίτλο ο οποίο είναι, είναι, είναι disjointed, δηλαδή δεν δουλεύει. Αυτά, όχι, όχι. Απλά είναι δημιουργικά χρεοκοπημένο, Ρεφίλ. Δεν έχει να πει τίποτα. Λοιπόν, θα ε... μπορούσα μπορούσε να το έχει Square Enix αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε. Ναι. Ε, λοιπόν, Bandits of the Ghost Eden, αυτό ήταν το βίντεο review που πιστεύω ότι πήρατε. Εντάξει, βασικά καταλα... μέσα σε αυτά που είπαμε που κυρίω προέρχονταν από τα πόσο ενοχλητικά και εμετικά κάποια φορά, κάποιες φορές είναι λοιπόν, ο προσανατολισμό τη εταιρεία. Καταλάβατε το παιχνίδι έχει αυτό το, το συμβατικό μοντέρνο που θα συναντήσει στα πολλά χιλιάδε παιχνίδια που κυκλοφορούν έξω. Δεν έχει το αξιομονημόνιο αυτό. Δεν είναι God of War που δηλαδή το 2018 όπω θέλουν να το κάνουν και να αυτοσαρκαστούν. είναι ένα παιχνίδι που σπάει σε πολλού είτε στην εξερεύνηση, είτε στην αφήγηση, είτε οπουδήποτε στα τοπία. Δεν έχει να σου προσφέρει κάτι περισσότερο ε, από αυτό που βλέπει στο, στο εξώφυλλο. Από αυτό να σταθούμε. Ο καθένας μετά από εκεί και πέρα να κάνει την επιλογή του. Όσοι φαντάζομαι μα ακολουθείτε και στα Triple είπαμε ότι ε, θέλουμε να σκέφτεστε και να, να, να έχετε μια κριτική σκέψη πριν προβείτε στην αγορά για να βελτιώσουμε και αυτό, και αυτό το τομέα στο gaming για Να πάει λίγο μπροστά το game, το καταραμένο. Λοιπόν, γράψτε με στα σχόλια ποιοι θα ασχοληθείτε και αν θα ασχοληθείτε μετά από αυτά που ακούσατε. Και αν ήδη το παίζετε κάποιοι να μα πείτε και τη γνώμη σα, εγώ ευχαριστώ το Fire για έτσι το χρόνο που ξέκλεψε για να κάνουμε μαζί το βίντεο review αυτό. Και όπω σου λέμε πάντα, να παίζετε περισσότερο και να γκρινιάζετε λιγότερο. Αφήστε αυτό σε εμά που είμαστε πιο ειδικοί στην κρίνια. Εννοώ, όχι στα παιχνία, πιο ειδικοί στην κρίνια. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.